Σοκ και δέος στη Βηρυτό. Κτίρια καταραίουν μετά από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Εκρήξεις συγκλονίζουν την περιοχή του αεροδρομίου, όπου μαύροι καπνοί αναδύονται καλύπτοντας τον ορίζοντα. Στις νότιες συνοικίες της πόλης, κτίρια που έχουν πληγεί καίγονται επί ώρες. Στους δρόμους, κάτοικοι αντικρίζουν τα φλεγόμενα συντρίμμια κτιρίων που έχουν βομβαρδιστεί. Μετά την εξόδωση της ηγεσίας της Χεσμπολά, το Ισραήλ λέει τώρα ότι πλήττει και τα πιστωτικά ιδρύματα της οργάνωσης. בימים הקרובים נחשוף כיצד איראן מממנת את פעילות הטרור של חיזבאללה באמצעות שימוש במוסדות אזרחיים, אגודות ועמותות כמחסה לפעילות טרור. Μέσα σε λίγες ώρες, η Ισραηλινή αεροπορία καταφέρνει συντριπτικά πλήγματα σε δεκάδες υποκαταστήματα του χρηματοπιστωτικού ομίλου Al-Qard Al-Hassan στη Βηρυτό, στο νότιο Λίβανο, αλλά και στην κοιλάδα Μπεκάα. Στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, η κάμερα του Sky καταγράφει εικόνες ολικής καταστροφής. Αυτό είναι μόνο ένα από τα 11 χτυπήματα που είχαμε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στο κέντρο της Βηρυτού. Ολόκληρα κτίρια έχουν μετατραπεί σε σωρούς ερυπίων. Είναι ένα από τους στόχους ενός πιστωτικού ιδρύματος, ενός οικονομικού οργανισμού, το επιχείρημα των Ισραηλινών να ανακοινώνεται χθες το βράδυ, ότι δηλαδή αυτό το Ινστιτούτο χρηματοδοτούσε και διευκόλυνε σε οικονομικό επίπεδο την Χεσμπολάχ, γι' αυτό και θα έπρεπε να καταστραφεί. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζουν και προάστια της Βηρυτού, με τα έγγραφα του πιστωτικού ιδρύματος Al-Qard Al-Hassan να έχουν σκορπίσει το δρόμο. Στο βόρειο Ισραήλ, δεκάδες ρουκέτες που εξαπέλυσαν μαχητές της Χεσμπολά από τον νότιο Λίβαντο αναχαιτίζονται. Η Ισραηλινή αντιπυραυλική ασπίδα ενισχύεται, καθώς πάνω από 24 αμερικανικά μεταγωγικά μεταφέρουν τα τελευταία 24 ώρες στο Ισραήλ εκτοξευτές και υποσυστήματα του αμερικανικού αντιπυραυλικού συστήματος ΘΑΑΔ, που από χθες είναι πλήρως λειτουργικό. Το Ιράν προειδοποιεί ότι αν το Ισραήλ του επιτεθεί, θα υπάρξει ένοπλη απάντηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, Κογκρέσο και Πεντάγωνο αρχίζουν έρευνες για τις διαρροές άκρως απορρίτων εγγράφων των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, που δείχνουν ότι έχει αρχίσει ασκήσεις, μεταφορές οπλισμού και προετοιμασίες Ισραηλινή αεροπορία για τα αντίπεινα κατά του Ιράν. Και το Ισραήλ αλλάζει στρατηγική χτυπημάτων. Σύνδεση με τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και τον απεσταλμένο μας Σταύρο Ιωαννίδη. Χτυπούν τράπεζες, χτυπούν πιστωτικά ιδρύματα. Θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα, Σταύρο. Πράγματι, Λένα, και απειλούν ότι θα ισοπεδώσουν την τάχεια οι Ισραηλινοί αν η Χεσμπολά στοχεύσει ξανά Ισραηλινό αξιωματούχο. Αυτό βεβαίως αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο στη μαραθώνια χθεσινή συνεδρίασή του μετά το χτύπημα με ντρόουν στην οικία του Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Λένε λοιπόν ότι αν στοχοποιήσουν ξανά αξιωματούχο της κυβέρνησης ή του στρατού, η τάχεια, το προπύργιο της Χεσμπολά στην Ισραήλ θα ισοπεδωθεί. Την ίδια ώρα βεβαίως διευρύνονται οι στόχοι. Βλέπουμε ότι μπαίνουν και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, φορείς οι οποίοι στηρίζουν έμεσα ή άμεσα τις στρατιωτικές ενέργειες της Χεσμπολά. Και προειδοποιούν οι Ισραηλινοί ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε και άλλο γύρο αεροπορικών επιδρομών στη Βηρυτό και φυσικά σε όλη την έκταση της χώρας, στο βορρά και στο νότο. Από εκεί και... ναι. Πριν συνεχίσεις, να σταθούμε λίγο σε αυτά τα χτυπήματα. Και όταν σε ρώτησα αν είναι συμβολικό, είναι επειδή το χρήμα κινείται ψηφιακά. Επομένως, ο οικονομικός στραγγαλισμός μέσω αυτών των χτυπημάτων έχει κάτι περισσότερο. Είναι πράγματι ένα μήνυμα, Λένα. Είναι ένα μήνυμα σε όσους στηρίζουν, όπως είπαμε, έμεσα και άμεσα τη Σιητική τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουν να περάσουν οι Ισραηλινοί, ότι είναι πιθανοί στόχοι όσοι βρίσκονται σε αυτή την αλυσίδα που δίνει τις δυνατότητες στην Χεσμπολά να εξαπολύει επιθέσεις στο Ισραήλ. Και μια προειδοποίηση, αν θέλεις, όχι μόνο στην ίδια την οργάνωση και στους φορείς του Λιβάνου, αλλά και σε οποιονδήποτε στη Μέση Ανατολή έχει έναν τέτοιο ρόλο. Αυτό άλλωστε είπε ξεκάθαρα χθες ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, ότι μπορούμε να φτάσουμε οπουδήποτε στη Μέση Ανατολή και να χτυπήσουμε αυτούς που βλάπτουν το Ισραήλ. Και αυτό, αν θέλεις, είναι και ένα μήνυμα στην Τεχεράνη, όπου
τα αντίπεινα στο Ιράν ήταν το πρώτο θέμα στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Και παρόλο που καταγράφονται διαφωνίες σε σχέση με κάποιους υπουργούς οι οποίοι θέλουν άμεση και σκληρή απάντηση, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι μετά την επίθεση στην οικία Νετανιάχου, πλέον η αντίδραση του Ισραήλ αναμένεται να είναι πολύ πιο σκληρή από αυτή που τουλάχιστον σχεδίαζαν έως τώρα. Κάτι σε ό,τι έχει να κάνει να εκδηλωθεί μετά την επίσκεψη Μπλίνκεν. Ακριβώς. Να πάμε λίγο σε αυτό, διότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία πριν τις αμερικανικές εκλογές φτάνει στην περιοχή ξανά ο Άντονι Μπλίνκεν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Επομένως, τι λένε για τα αντίπεινα σε αυτό το χρονικό διάστημα? Είναι μία ακόμη επίσκεψη του Άντονι Μπλίνκεν που σίγουρα θα συζητηθεί το θέμα της αντίδρασης, της επίθεσης του Ισραήλ στο Ιράν. Φυσικά όσο θα βρίσκεται στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θεωρείται σίγουρο πως οι Ισραηλινοί δεν θα εξαπολύσουν αυτή την επίθεση. Χωρίς ωστόσο να είναι δεδομένο, έτσι, το λέμε αυτό διότι αυτό λέει η λογική, αυτό έχει συμβεί και τις προηγούμενες φορές. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα όμως η επίσκεψη είναι πολύ σημαντική, Λένα, και για το ζήτημα των ομήρων, καθώς βλέπουμε να ξεκινάει μια διαφορετική προσέγγιση με αξιωματούχους του Ισραήλ να λένε ότι ενδεχομένως η σωρός του Γιαχία Σινουάρ να αποτελέσει ένα διαπραγματευτικό χαρτί για μια συνολική διευθέτηση του ζητήματος των ομήρων, αλλά και της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Σε ευχαριστούμε, Σταύρο.